Ναι, είναι πραγματικά η πρώτη Γενική Συνέλευση που γίνεται αφού έχει ολοκληρωθεί πλέον η διαδικασία των εκλογών και έχει βγει η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Τέσσερα είναι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της σημερινής Γενικής Συνέλευσης. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με τις δράσεις και τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει γενικά με θέματα εμπορίου που αφορούν όλα τα μέλη μας, μια ενημέρωση για το τι ακριβώς συμβαίνει σε πανελλαδικό επίπεδο. Και τα άλλα δύο θέματα έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα το εορταστικό για την περίοδο Χριστούγεννα 2014, Πρωτοχρονιά 2015 και να πάρθει απόφαση, το τέταρτο θέμα, να πάρθει απόφαση για τις Κυριακές. Ποιος είναι πραγματικά ο ρόλος των 7 Κυριακών και πόσες Κυριακές τελικά θέλουμε να λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα στην πόλη της Κοζάνης. Αυτό θα γίνει, η απόφαση θα βγει κατόπιν ψηφοφορίας, γι' αυτό και θέλουμε. Υπάρχουν δύο προτάσεις. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός μελών που θέλουν κάποια τρίτη πρόταση, θα μπει και αυτή στην ψηφοφορία. Οι δύο αρχικές προτάσεις που ρωτήσατε έχουν να κάνουν με τέσσερις βασικές Κυριακές, γιατί έχει πλέον ολοκληρωθεί ο κύκλος των 7 Κυριακών, έχει περάσει ένας χρόνος και ξέρουμε πλέον, έχουμε στοιχεία και από το Ινστιτούτο Έρευνας της ΕΣΕ, αλλά και σε επαφές που έχουμε με τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, ποιες είναι οι πιο κινήσιμες και ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, Κυριακές του χρόνου. Όσον αφορά τις δράσεις τώρα της νέας διοίκησης, το πρώτο έχει να κάνει με την αναβάθμιση γενικά της ιστοσελίδας και το Facebook που θα δημιουργηθεί από τον Εμπορικό Σύλλογο, που θα μπορεί πλέον να ενημερώνεται κάθε μέλος για τα δρόμενα του εμπορικού κλάδου και φυσικά και οι καταναλωτές. Και ταυτόχρονα να λειτουργήσει και σαν ένας αγωγός επικοινωνίας μεταξύ της διοίκησης και των μελών, όπου μπορούν να καταθέτουν ιδέες, προτάσεις, ακόμη και παρατηρήσεις. Η δράση θα έχει να κάνει με το ερωτηματολόγιο το οποίο θα ετοιμάσουμε, το οποίο θα απευθύνεται τόσο στο καταναλωτικό κοινό, όσο και στους συναδέλφους μας. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να σχηματίσουμε μια άποψη για το πώς βλέπουν οι καταναλωτές της πόλης μας και της ευρύτερης περιοχής την αγορά μας, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε συμπεράσματα για να βελτιωθούμε και να γίνουμε κι εμείς καλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις. Και από την άλλη θα γίνει μια χαρτογράφηση μέσα από το ερωτηματολόγιο, το ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται στους συναδέλφους μας, θα γίνει μια χαρτογράφηση της κοζανίτικης αγοράς, η οποία θα συμβάλλει στην ουσία και στη δημιουργία αυτό που προανέφερα πριν του επιχειρηματικού οδηγού. Πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας, ξέρουμε ότι και είναι δύσκολη. Αφήσαμε όλες τις δουλειές μας, τις οικογένειές μας, για να έρθουμε εδώ πέρα αυτό το απόγευμα. Μέσα σε όλη αυτή την κρίση που διανύουμε όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που έχει γίνει τελικά είναι να μας αποξενώσει τον έναν από τον άλλον, ενώ έπρεπε να είναι τα πράγματα ακριβώς αντίθετα. Εμάς, σαν πρώτος στόχος κιόλας, όπως θα αναφέρει στη συνέχεια και ο Πρόεδρος, είναι η ενδυνάμωση του Εμπορικού Συλλόγου και να έρθουμε πιο κοντά με όλα τα μέλη. Να γίνουμε πιο δυνατοί και μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιτέλους, να έχουμε τη θέση στην κοινωνία αυτή που μας αξίζει. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι θα έρθουμε σε επαφή τόσο με τη νέα Δημοτική και όσο και με την Περιφερειακή Αρχή. Και αυτή τη στιγμή χρήματα δεν έχει ο Εμπορικός Σύλλογος για να κάνει εκδηλώσεις με την ένταση και τη διάρκεια που έκανε άλλες χρονιές, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Αν λάβουμε υπόψη μας όμως πως και η πλατεία πλέον δεν διατίθεται και εκεί έχουμε ένα σοβαρό θέμα.